Κώστας Γεωργουσόπουλος. Ο Ιδίποδας είδε μονάχα όταν τυφλώθηκε. Από μαγνητοφώνηση επιμέλεια Κωνσταντίνος Σύρμος. Το έργο, πέρα από την ίδια του την αξία την ποιητική, την θεατρική, είναι ίσως από τα λίγα έργα που έχουν επηρεάσει όλες τις επιστήμες μέσα στους αιώνες μετά τη δημιουργία του. Δεν υπάρχει κανένας επιστημονικός κλάδος που να μην έχει ασχοληθεί με τον Ιδίποδα. Ανεξάρτητα από την θεατρική του υπόσταση, μιλάμε για το φαινόμενο, το οποίο απασχολεί ως παράγοντα κυρίως την ψυχιατρική βέβαια. Μην ξεχνάμε ότι οφείλουμε στον Ιδίποδα μία από τις σημαντικότερες καταθέσεις του 20ου αιώνα, δηλαδή την φροϊδική άποψη. Ο Φρόιντ εγκατέστησε μέσα στη συνείδηση της ιστορίας και της επιστήμης ουσιαστικά το Ιδιπόδιο σύμπλεγμα, μία από τις μεγαλύτερες ανακαλύψεις της ψυχιατρικής, της ιατρικής, εγώ θα έλεγα και του πολιτισμού γενικότερα. Με όλες τις επιμέρους πολλές φορές αναθεωρήσεις που γίνανε αυτής της θεωρίας, ήταν μία ανακάλυψη, μία εξόρυξη ενός υλικού που μέχρι τότε ήταν τελείως άγνωστο. Ένα μετάλλευμα τελείως άγνωστο στην ιστορία. Μέσα σε αυτό το μεγάλο κείμενο κρύβονται και πράγματα που αναφέρονται στην οικονομία, αλλά και στα νομικά. Ένα κείμενο το οποίο γράφεται στην ακμή του αθηναϊκού πολιτισμού. Όταν λέω ακμή, εννοώ ακριβώς μέσα στα χρόνια του λεγόμενου 5ου αιώνα. Είναι ένα κείμενο το οποίο γράφτηκε από τον Σοφοκλή, από τον μεσάζοντα αυτών των δύο τραγικών που μας έχουν διασωθεί. Ίσως τον πιο νυφάλιο από τους τρεις τραγικούς και τον πιο αντιπροσωπευτικό της εποχής του. Ο Σοφοκλής ήταν ο συγγραφέας ο οποίος όντως εβίωσε όλον τον 5ο αιώνα ακόμα και ηλικιακά. Δηλαδή πέθανε περίπου 95 ετών. Γεννήθηκε στις αρχές του 5ου αιώνα και πέθανε στο τέλος του, βιώνοντας όλη αυτή τη μεγάλη περίοδο του ανθρώπινου πολιτισμού. Δεν απομακρύνθηκε ποτέ από την πόλη του, ενώ ο Αισχύλος υποχρεώθηκε πολλές φορές να φύγει από την Αθήνα και πολλές φορές θυμωμένος πηγαίνοντας στη Σικελία. Ο δε Ευρυπίδης, μάλλον αποσυνάγωγος και δυσάρεστος στην Αθήνα, πέθανε στη Μακεδονία. Ο Σοφοκλής και δεν έφυγε ποτέ και αρνήθηκε να φύγει και εκπροσωπεί το πνεύμα της εποχής. Για να είμαστε πιστοί όσον αφορά τα ιστορικά δεδομένα με αυτόν τον ποιητή, πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν και μερικές ενδιαφέρουσες, πιθανόν για πολλούς από μας, αρνητικές στιγμές στο βίο του. Δεν θα θεωρούσα αρνητική σκιά κατά πως μαρτυρείται ότι ήταν ιερέας τοπικής οικογενειακής θρησκείας, δηλαδή ήταν ιερέας της μεγάλης οικογένειας, της φατρίας ας το πούμε, και έκανε τη θυσία στο σπίτι την κάθε φορά. Θυμίζω εδώ, και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το σκεφτόμαστε κάθε φορά όταν μιλάμε για την αρχαία Αθήνα, ότι η Αθήνα του κλασικού αιώνα δεν έχει επίσημη θρησκεία, δεν έχει ιερατείο, δεν έχει ιερείς επίσημους καθόλου, δεν έχει ακόμα και τη θυσία. Στα μεγάλα Παναθήναια που εορταζόταν η γιορτή της Αθηνάς μια φορά το χρόνο, τη θυσία την έκανε ένας Αθηναίος πολίτης μετά από κλήρωση. Μπορεί να ήταν δηλαδή ένας ναυμάχος, ένας κοπηλάτης ή ένας σιδεράς. Φορούσε τη στολή του ιερέα και έκανε τη θυσία της πόλεως ενώπιον όλων των προσκεκλημένων από όλη την Ελλάδα.
Δεν υπήρχε ιερατείο στην Αθήνα. Υπήρχαν όμως τοπικές λατρείες. Όπως εμείς έχουμε τα ιδιωτικά μας εκκλησάκια, κατά κάποιο τρόπο. Ο καθένας ήταν ελεύθερος να λατρέψει τον Θεό του μέσα στα δικά του πλαίσια και κάτω από τους δικούς του όρους. Ο Σοφοκλής, λοιπόν, φορούσε την ποδούλα του και έκανε την θυσία. Αυτό δεν το βρίσκω κακό. Το άλλο όμως, που σαφώς κατά την ταπεινή μου γνώμη είναι αρνητικό, είναι ότι μαρτυρείται με βεβαιότητα ότι μετήχε σε μια κατάλυση του δημοκρατικού πολιτεύματος και ήταν από τους ανθρώπους που κυβέρνησαν για 6 μήνες στην Αθήνα με συντηρητική, θα έλεγε κανένας, κυβέρνηση. Κάποια στιγμή, μέσα στον Πελοποννησιακό πόλεμο, υπήρξαν κάποιες αντιρρήσεις για τη διαχείριση του πολέμου από τους δημοκρατικούς και κατελήθη το δημοκρατικό πολίτευμα και δόθηκε το δικαίωμα του ψηφίζειν και του νομοθετήν στους ολίγους και όχι στο σύνολο του Δήμου, ένας από τους επικεφαλής. Επιτρέψτε μου να το πω έτσι, του πραξικοπήματος, σε εισαγωγικά, ήταν ο Σοφοκλής, που σημαίνει ότι ήταν συντηρητικός άνθρωπος για κάποια εποχή. Δεν είναι περίεργο. Πάρα πολύ σημαντικοί Έλληνες ήταν συντηρητικοί και άνθρωποι σπαρτιατικής αγωγής. Για παράδειγμα, ο Πλάτων. Εξάλλου και το δημοκρατικό πολίτευμα στην Αθήνα και την εποχή του Σοφοκλή έκανε παραβάσεις. Πολλές φορές φτάνανε σε λαοκρατία, οχλαγωγία και οχλοκρατία και πάει λέγοντας. Κεφάλαιο Ορέστια του Εσχύλου. Μια λεπτομέρεια που έχει σχέση με επίσης ένα μεγάλο κείμενο της αρχαίας θεατρικής παραγωγής που είναι η Ορέστια του Εσχύλου. Η Ορέστια του Εσχύλου δεν είναι ένα έργο που έκατσε και έγραψε ο Εσχύλος γιατί είχε κέφια. Ήταν μια πολιτική πράξη για να απαντήσει και να σχολιάσει και να μετάσχει σε ένα μεγάλο πολιτικό διάλογο που ξεκίνησε από ένα λαϊκίστικο σε εισαγωγικά εγχείρημα. Όταν κυβερνούσε το Δημοκρατικό Κόμμα και επικεφαλής ήταν ένας εφιάλτης, παρένθεση, όχι ο εφιάλτης των Θερμοπυλών, ο οποίος ήταν λαϊκιστής ηγέτης. Κατήργησε πάρα πολλούς από τους σολώνιους νόμους. Ένας από αυτούς ήταν η ίδρυση του Αρίου Πάγου. Ο Άριος Πάγος ήταν δικαστήριο ουσίας. Δεν ήταν ένα δικαστήριο αναθεωρητικό όπως σήμερα. Ήταν δικαστήριο ουσίας και δίκαζε φόνο. Μόνο φόνο, δηλαδή αίμα χυμένο. Αυτό για τον μεγάλο σοφό Σόλων σήμαινε ότι οι δικαστές πρέπει να έχουν τεράστια πείρα για να αναλάβουν να στέλνουν στο κόνιο έναν άνθρωπο. Τότε, αν καταδικαζόσουν τη μία μέρα, την άλλη έπινε στο κόνιο. Γι' αυτό είχε φροντίσει ο Μέγας Σόλων, ένας από τους μεγάλους νομοθέτες της ανθρωπότητας, ότι πρώτον έπρεπε να το κάνουν άνθρωποι με ηλικία και πείρα ζωής και δεύτερον οι πολίτες που θα δικάζουν φόνο θα πρέπει να έχουν καθέξει στη ζωή τους αξιώματα δημόσια και να μην έχουν κατηγορηθεί για παραβάσεις. Να είναι έντιμοι πολίτες στη διαχείριση δημοσίου χρήματος. Ήρθε λοιπόν ο εφιάλτης. Είπε, τι σαχλαμάρες είναι αυτές, ο καθένας μπορεί να δικάσει αίμα. Από έφηβους και πάνω που έχουν δικαίωμα ψήφου μπορούν να δικάσουν. Έγιναν ταραχές στην Αθήνα και στις ταραχές αυτές δολοφονήθηκε ο εφιάλτης. Οι έγκυρες πληροφορίες λένε ότι μετέχει ουσιαστικά στην αναντίον του συνωμοσία για να τον βγάλουν από τη μέση ο υπαρχηγός του,
ο Περικλής, ο οποίος υπερασπίστηκε τον θεσμό του Σόλωνα. Πάνω σε αυτό γίνεται η Ορέστια, που είναι δίκη για αίμα και μάλιστα μητροκτονία. Το τρίτο μέρος της Ορέστιας είναι ο Άριος Πάγος. Δικάζεται από τον Άριο Πάγο ο Ορέστης και υποτίθεται είναι η πρώτη μέρα που εγκαθιδρύεται αυτό το δικαστήριο. Άρα αυτός ο μεγάλος τραγικός πάει πίσω, αντλεί από τη μεγάλη ιστορική πείρα και κάνει θέατρο, δηλαδή δημόσιο μάθημα για το τι σημαίνει Άριος Πάγος και απονομή δικαιοσύνης στην Αθήνα. Μιλάμε για τέτοιες πράξεις. Το θέατρο την εποχή εκείνη δεν ήταν διασκέδαση, ήταν πολιτική πράξη. Και γι' αυτό ακριβώς ήταν θεσμός της πόλης. Δεν ήταν ιδιωτικός. Χρηματοδοτούνταν από το κράτος. Αναλάμβανε το κράτος τα έξοδα όλα της παράστασης και εμπλεκόταν μάλιστα για να μην υπάρχουν παραβάσεις, να μην υπάρχουν φτήνιες. Γινόταν ένα είδος πρόβας ενώπιον των αρχόντων για να δούνε την προηγούμενη μέρα εάν έχουν εξοδευτεί σωστά τα χρήματα της πόλης και αν είναι αξιοπρεπές. Γιατί πεζόντουσαν τα αρχαία δράματα ακόμα και στην εποχή του Λοιμού, που πέθανε το 1/3 του πληθυσμού της Αττικής. Δεν αναβλήθηκαν παραστάσεις αρχαίου δράματος. Πέθαναν και τα δύο παιδιά του Περικλή από αυτόν τον κοιλιακό τύφο. Ακόμη και ο ίδιος αρρώστησε και μετά από 2 χρόνια πέθανε. Ο ίδιος ο Θουκυδίδης αρρώστησε και περιγράφει ο ίδιος καταπληκτικά τα συμπτώματα και ξέρουμε σήμερα από ποια αρρώστια πέθαναν οι Αθηναίοι. Κεφάλαιο Περικλής. Ο Ιδίποδας, πεζόμενος στην αρχή του Πελοποννησιακού πολέμου, είναι πολύ σωστό όταν λένε ότι συνδέθηκε με την άνοδο στην εξουσία του Περικλή. Δηλαδή, ο Ιδίπους τύραννος εκπροσωπεί την καινούργια πολιτική αντίληψη που επέρχεται στην Αθήνα με την έλευση του Περικλή. Πίσω δηλαδή από αυτό το πρόσωπο κρύβεται ουσιαστικά αυτό που χαρακτήριζε αρνητικά ή θετικά, δεν έχει σημασία, ως ηγέτη τον Περικλή. Ο Περικλής την είδε την παράσταση. Αυτό είναι μια δημοκρατική πράξη. Όταν παίχτηκαν οι νεφέλες του Αριστοφάνη και ακούστηκε στην αρχή ότι το έργο σατιρίζει έναν σοφιστή απατεώνα, ο κόσμος στο ακροατήριο αναρωτιόταν με ποιον τα έχει βάλει ο Αριστοφάνης αυτή τη φορά. Κάποια στιγμή στην παράσταση, όταν βγήκε το προσωπείο του ήρωα, οι μισοί Αθηναίοι που ήταν στη μεριά της σκιάς δεν ξεχώριζαν ποιος είναι. Και σηκώθηκε από τις πρώτες σειρές ο Σωκράτης και είπε «Εγώ». Αυτή η πράξη του Αριστοφάνη έστειλε τον Σωκράτη στο Κόνιο. Υπάρχει αυτό στην απολογία του Σωκράτη, του Πλάτωνα. Το λέει ο ίδιος ο Σωκράτης στην απολογία του, ότι «μες στο μυαλό σας Αθηναίοι είχατε την παράσταση των νεφελών και με στείλατε στο Κόνιο». Όμως ο Σωκράτης ήταν εκεί, παρόν, είπε «εμένα σατιρίζει». Το χάρηκε εκείνη τη στιγμή από ό,τι φαίνεται και το πλήρωσε. Δεν ήταν χωρίς ελαττώματα η δημοκρατία και δεν είναι. Θεωρείται απλώς το λιγότερο βλαπτικό από τα υπόλοιπα πολιτικά συστήματα. Έχουμε λοιπόν να κάνουμε με ένα έργο, τον Ιδίποδα, που βγήκε στην καρδιά του κλασσικού αιώνα. Έχει έναν ήρωα ο οποίος από την εποχή του κιόλας συνδέθηκε με τον χαρακτήρα του Περικλή, με τις καινοτομίες του Περικλή, με τις τόλμες, αλλά και με την αλαζονία της εξουσίας του Περικλή, διότι δεν έπαψε να είναι ένας αλαζόνας ηγέτης,
και επ' αυτού έχουμε το τεκμήριο του Θουκυδίδη. Ο Θουκυδίδης ουσιαστικά σε αυτόν αποδίδει το λάθος του Πελοποννησιακού πολέμου, λόγω δηλαδή των μεγαρικών γεγονότων. Αν δεν έχουμε ως βάση την ιστορία, αυτά τα κείμενα δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε. Μπορεί να είναι πολύ σπουδαίοι οι ρόλοι, πολύ σπουδαία η ποίηση, αλλά για να καταλάβουμε την ουσία τους ως έργα μεγάλης παιδείας και πολιτισμού, πρέπει να ξέρουμε και το λεγόμενο ιστορικό background. Τι ήταν το μεγαρικό? Κάποια στιγμή ο Περικλής, μέσα στην αλαζονία της εξουσίας, έκανε εμπορικό αποκλεισμό των Μεγάρων. Τα Μέγαρα ήταν φιλολακωνική πόλη. Για να κάνουμε μία αναλογία με το σήμερα, για την Αθήνα ήταν ό,τι η Κούβα για την Αμερική. Όλοι θυμάστε τον αποκλεισμό που έκανε ο Κένεντι. Ακριβώς το ίδιο συνέβη. Έκλεισαν την είσοδο των Μεγάρων και δεν έμπαιναν μέσα τα πλοία και τα τρόφιμα και τότε οι Μεγαρίτες ζήτησαν την συμβολή των Σπαρτιατών που ήταν σύμμαχοι τους. Δεν ήταν οι Σπαρτιάτες τόσο πρόθυμοι για πόλεμο. Εκείνοι που ήταν έξω φρενών με τους Αθηναίους εμπορικά ήταν οι Κορίνθιοι. Οι Κορίνθιοι είχαν το ίδιο εξαγωγικό προϊόν με την Αττική, τα Αγγεία. Τα Κορινθιακά Αγγεία ήταν λαϊκότερα, τα Αθηναϊκά πιο καλλιτεχνικά. Γινόταν ανταγωνισμός, ποιος θα πουλήσει τα προϊόντα του. Τον πόλεμο αυτό ο αλαζόνας Περικλής τον πλήρωσε οικονομικά. Όταν βλέπουν οι Αθηναίοι τον Ιδίποδα, έχουν οικονομικό πρόβλημα, έχουν ακριβήνει τα προϊόντα τους στην αγορά. Πουλάνε αγγεία, βρίσκονται Αττικά αγγεία και μέσα στις πυραμίδες. Αυτά ακρίβηναν στην αγορά γιατί ακρίβηναν οι πρώτες ύλες. Η κύρια ύλη των αγγείων ήταν το αργυλικό χώμα, το οποίο υπήρχε κοντά στα Μέγαρα. Αποκλείστηκε η πρώτη του ύλη, ακρίβηνε, έπρεπε να τη βρουν από αλλού. Οι Σπαρτιάτες απέκλεισαν την Αθήνα. Από εκεί ξεκινά και το έργο, από τον λοιμό, ο οποίος συνέβη μετά τον αποκλεισμό. Κεφάλαιο Αρχαίο Θέατρο. Οι Σπαρτιάτες λιμένονταν όλη την περιοχή απ' έξω από την Αθήνα και όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ζούσαν εκεί μπήκαν εντός της πόλης. Αφόδευαν παντού τα άλογα τους, τα ζώα τους, μολύνθηκαν τα πηγάδια και ξεκίνησε η φασαρία. Η Αθήνα ήταν σε πολιορκία. Πώς να βγει λοιπόν ο αγγειοπλάστης να πάρει το χώμα? Αυξήθηκε η πρώτη ύλη, αυξήθηκε και το προϊόν, άρα ήταν δύσκολο στην αγορά. Φυσικά και οτιδήποτε άλλο δεν περνούσε ελεύθερα, ήταν πόλεμος. Αυτή η πολεμική ατμόσφαιρα πέρασε στον Ιδίποδα. Χωρίς την πολεμική ατμόσφαιρα δεν θα καταλαβαίναμε την έναρξη. Το έργο ξεκινά με τον Ιδίποδα, ο οποίος έχει εγκατασταθεί στην πόλη και ο οποίος έρχεται να μάθει γιατί έρχεται αυτός ο λαός διαμαρτυρόμενος και προσευχόμενος για το θαύμα. Το έργο ξεκινάει με επιχορήγημα. Τι σημαίνει επιχορήγημα? Κάποια στιγμή είχε δικαίωμα ο ποιητής, εφόσον μπορούσε να το υπερασπιστεί, να ζητήσει και δεύτερο χορό. Ο χορός ήταν δομικό στοιχείο της τραγωδίας. Δεν υπήρξε τραγωδία χωρίς χορό. Ο Ιδίποδας έχει χορό, όμως το έργο ξεκινάει με λαό. Αυτούς που έρχονται, παιδιά, γυναίκες, με τα χέρια τους να κρατούν κλόνους, να παρακαλούν γιατί έχει πέσει ο λοιμός. Αυτό είναι επιχορήγημα. Δηλαδή, δόθηκε έκτακτη επιχορήγηση για να μπορέσουν να θρέψουν αυτούς τους ανθρώπους που έκαναν τον λαό, για τις πρόβες κτλ. Είχαν τεράστια έξοδα αυτά. Αυτοί βγαίνουν στην αρχή του έργου και δεν ξαναεμφανίζονται. Έχουν επικεφαλή τους έναν ιερέα,
ο οποίος έρχεται να παρακαλέσει τον Ιδίποδα να πάρει μέτρα, γιατί πεθαίνουνε παιδιά. Πεθαίνουν όλα τα ζώα που είναι σε εγκυμοσύνη. Παθαίνουν αποβολές. Έτσι περιγράφεται η αρρώστια. Έχει πέσει μια κατάρα στην πόλη. Αυτό δεν είναι καινούριο. Κάποια στιγμή θα πρέπει να βρούμε τα μοτίβα του αρχαίου δράματος. Πώς επαναλαμβάνονται και πώς τα χρησιμοποιούν οι ποιητές με το δικό τους κύρος και με τη δική τους κάθε φορά επεξεργασία. Όπως ξέρουμε, από λοιμό ξεκινάει η Ιλιάδα. Έχει πέσει λοιμός, γιατί ο Αγαμέμνονας κοιμάται με την κόρη του ιερέα, τη Χρυσίδα, που είναι ιέρια, τη βιάζει. Και ο Απόλλωνας, που είναι ιερέας του ναού, γεμίζει την πόλη με πτώματα. Είναι τέτοια η περιγραφή της Ιλιάδας, που υπάρχει ένα από τα σημαντικότερα λογοτεχνικά μοτίβα στην παγκόσμια λογοτεχνία. Είναι τέτοιο το θανατικό που έχει πέσει στην Τρία, που δεν προλάβαιναν να κάψουν τους νεκρούς. Τους σορεύουν και τους καίνε και γεμίζει, λέει ο κάμπος, με συχνές φωτιές. Είναι τέτοιο το μπούκωμα του θανάτου, ώστε επαναστατεί το ποτάμι. Υπάρχει ένα ποτάμι που περνά μέσα από την Τρία. Είναι τέτοια η αγανάκτηση του ποταμιού που γέμισε πτώματα, ώστε κάποια στιγμή θυμώνει, λέει, το ποτάμι και αρχίζει να πετάει τα πτώματα από μέσα του στον κάμπο για να λυτρωθεί. Καταπληκτική εικόνα. Αυτά τα πράγματα ακούμε και στον Ιδίποδα. Επειδή ήταν ένα λαϊκό θέατρο η τραγωδία, δεν ήταν θέατρο διανοούμενων. Μην κοιτάμε που σήμερα λέμε «Πω πω, μεγάλα έργα, δεν έχω την εκπαίδευση να τα δω και πρέπει να τα διδαχθώ στο σχολείο». Αυτό ήταν το λαϊκό θέατρο. Οι αρχαίοι Αθηναίοι πήγαιναν και έβλεπαν αυτό το θέατρο και δεν ήξεραν να διαβάζουνε. Πολύ λίγοι ξέρανε να διαβάζουνε. Πολύ λίγοι είχαν τη δυνατότητα να έχουν ένα χειρόγραφο. Ο αθηναϊκός πολιτισμός, η μεγάλη αυτή δημοκρατική περίοδος, ήταν προφορικός πολιτισμός. Οι ρήτορες και οι ιστορικοί δουλεύανε όταν διαβάζανε. Ο Ηρόδοτος διάβαζε την ιστορία στους Ολυμπιακούς Αγώνες, στον κόσμο. Η ποίηση, η λυρική, η χορή, όλα αυτά ήταν δημόσια πράγματα και ήταν μια προφορική παράδοση. Ήταν ένας ακουστικός πολιτισμός και αυτός δημιούργησε τα μεγάλα έργα. Για εκείνη την εποχή ήταν κατανοητά κείμενα. Σήμερα ζηλεύουμε γιατί δεν έχουμε την ίδια μέση εκπαίδευση που χρειαζόταν ο τότε Αθηναίος για να βλέπει Ιδίποδα, να βλέπει Ορέστια, να βλέπει Μίδια. Όπως είπα πριν, ουδέποτε αυτήν την περίοδο του λοιμού δεν αναβλήθηκαν οι παραστάσεις. Αυτό δεν σημαίνει μόνο ότι πεζόντουσαν τα έργα, ότι ξόδευαν από το δημόσιο λεφτά σε μια εποχή κρίσης, πολέμου με νεκρούς κτλ. Είναι ότι άνοιγαν κατά παράδοση οι πύλες της Αθήνας και μπορούσε να μπει μέσα να παρακολουθήσει και Σπαρτιάτης. Αυτό το ξέρουμε εμέσως μάλιστα από τον Αριστοφάνη. Κάποια στιγμή όταν κάνει κριτική ο Αριστοφάνης στους ηγέτες της εποχής που έκαναν μήνυση, γιατί ήταν μέσα στον Πελοποννησιακό πόλεμο και είπαν «Είναι δυνατόν να βρίζεις τους ηγέτες μας την ώρα που έχουμε πόλεμο και όταν από κάτω, στο κοινό, βρίσκονται Σπαρτιάτες και μας ακούνε». Η απάντηση του Αριστοφάνη ήταν «Μα αυτό είναι δημοκρατία». Είχε κατηγορηθεί επί προδοσία και απαλλάχθηκε από την κατηγορία. Το έργο, ξεκινώντας με τον λοιμό, ξεκινά ταυτιζόμενο με το κοινό του. Ήταν μέσα στην έγνοια του ποιητή την εποχή εκείνη να ταυτιστεί αυτό που έλεγε με το κοινό του. Δηλαδή, να ήταν πρόβλημα του Δήμου αυτό που επεξεργαζόταν στη σκηνή. Έστω κι αν η αναφορά γινόταν μέσω του μύθου. Ο μύθος ήταν πρόσχημα. Το κοινό έβλεπε πράγματα που ήταν καθημερινές του έγνοιες, αδιέξοδα πολιτικά,
οικονομικά, κοινωνικά, θεσμικά. Ήταν τόσο επίκαιρα αυτά τα πράγματα που μας λέει ο Πλούταρχος ότι όταν συνελήφθη ολόκληρο το εκστρατευτικό σώμα των Αθηνών που πήγαινε στη Σικελία, δεν γύρισε κανένα ζωντανός. Πέθαναν εν καιρό. Τους είχαν να σπάνε πέτρες εν ταμάρια. Λέει λοιπόν ο Πλούταρχος πως τα βράδια, μετά από αυτήν την καθημερινή εξαντλητική δουλειά, ξαπλώνανε στα απρανή της Έτνας και τραγουδάγανε νοσταλγικά τραγούδια. Τι τραγούδια? Χωρικά του Ευρυπίδη. Αυτή ήταν η κουλτούρα της Αθήνας. Τραγούδαγαν μεγάλη ποίηση. Μέσα στον λοιμό που ξεκινά το έργο περιστρέφεται το παιχνίδι, γιατί προσπαθούσαν να μάθουν τη λύση. Γιατί ο λοιμός? Έτσι ερχόταν το πλήθος με τον ιερέα, μια μάζα χωρίς μουσική, χωρίς χορογραφία, σαν μπούγιο ζητώντας έλεος. Και ας δούμε πώς τους υποδέχεται. Άνοιγμα εισαγωγικών. Απαιτείς κι αν ακούσεις τα λόγια μου, από ζωής πνοή θα ξεχυλήσεις, από το βραχνά θα ξαλαφρώσεις. Φτάνεις στη θεραπεία της αρρώστιας να συντρέξεις. Εγώ είμαι ξένος, ξένος με τον χρησμό, ξένος και με τον φόνο. Πώς να ανιχνεύσω ξένος ένα φόνο χωρίς λοπά τεκμήρια? Κλείσιμο εισαγωγικών. Όλη η μαγεία του είναι εδώ. Όλη η τραγωδία του Ιδίποδα κρύβεται στον τίτλο του. Τύρανος στα αρχαία ελληνικά δεν έχει καμιά σχέση με τη σημερινή σημασία. Τη συναντάμε και στον Ηρόδοτο και στον Όμηρο. Τύρανος σημαίνει ο μη κληρονομικός ηγεμόνας, δηλαδή αυτός που δεν είναι γιος βασιλιά, άρα που ανέβηκε στην εξουσία ρισκάροντας, ή ήταν στρατηγός και πήρε τα ιδία, ή ήταν εκλεκτός των αστών και ανέβηκε στην εξουσία. Δεν έχει καμιά σχέση με την έννοια της επιβολής που μιλάμε σήμερα για τυραννία. Και θα πω κάτι που νομίζω είναι σημαντικό. Η πρώτη φορά που η λέξη τύρανος χρησιμοποιήθηκε με τη σημερινή σημασία, δηλαδή ως κάποιος εξουσιαστικός και βασανιστικός για το λαό του, χρησιμοποιήθηκε στην αρχαία Αθήνα για τον λαό, όχι για άτομο. Την εποχή που είπα προηγουμένως, του εφιάλτη, που λειτουργήσε ο όχλος με την έννοια του άτακτου, του επαναστατημένου, που κάνει το δικό του χωρίς να τηρεί νόμους. Έτσι χρησιμοποιήθηκε και μετά βέβαια πήρε τη σημερινή σημασία. Γι' αυτό και δεν καταλαβαίνουν τίποτα οι ξένοι. Γι' αυτό το μεταφράζουν οι Γάλλοι ή οι Ιταλοί ως βασιλιάς Ιδίπους. Δεν είναι όμως βασιλιάς. Αυτός ήρθε από το αλλού. Ο ξένος είναι, που μπήκε τελείως φυτευτός μέσα στην κοινωνία. Ήρθε ενώ είχε δολοφονηθεί ο βασιλιάς. Ως θεατής δεν ξέρω ποιος. Θα μάθω αργότερα. Χειρεύει ο θρόνος, λύνει το ένιγμα και παντρεύεται τη βασίλισσα ως βραβείο για την προσφορά του στην πόλη. Είναι ένας περίεργος, περιφερόμενος άνθρωπος, ο οποίος έρχεται από το πουθενά. Ένας οδηπόρος και λύνει το ένιγμα της σφίγγας που ταλαιπωρούσε χρόνια ολόκληρα τη Θήβα. Εκείνος δεν ξέρει ποια παντρεύεται, δεν ξέρει ποιον έχει σκοτώσει στο δρόμο. Στον δρόμο έχει σκοτώσει τον πατέρα του χωρίς να το ξέρει, γιατί του ήταν εμπόδιο. Αυτό δείχνει όμως και τον χαρακτήρα του. Σκότωσε έναν γυραίο άνθρωπο επειδή τον εμπόδιζε. Και έρχεται στην Θήβα αφού έχει φύγει από τη λαθεμένη του ερμηνεία ενός χρησμού που του είπαν στους δελφούς «Θα παντρευτείς τη μάνα σου και θα σκοτώσεις τον πατέρα σου». Με το που τον ακούει φεύγει μακριά από την Κορίνθο. Δεν ήξερε ότι είναι θετός γιος. Και όσο φεύγει μακριά
όπως νομίζει, από την πατροκτονία πλησιάζει στη Θήβα. Αυτή είναι η τραγωδία του Ειδίποδα. Αυτός ο άνθρωπος είναι δημιουργικός άνθρωπος. Λύνει ενίγματα. Έχει ηγετικές ικανότητες. Λέει ο χορός στην τραγωδία κάποια στιγμή, πριν αποκαλυφθούν τα γεγονότα, «Επιτέλους, κοιμηθήκαμε ήρεμοι». Δηλαδή, ήρθε αυτός ο άνθρωπος, έδωσε λύσεις, εξαφάνισε τη σφίγγα, απελευθερώθηκε το νερό. Η σφίγγα έλεγχε το νερό της πηγής και δεν τους άφηνε να πιούν αν δεν θυσιάζανε 10 αγόρια κάθε χρόνο. Και, σου λέει, κοιμηθήκαμε επιτέλους στα κρεβάτια μας ήσυχοι. Βλέπαμε ωραία όνειρα. Το κατάφερε αυτός. Είναι ο ηγέτης. Τον λατρεύουνε. Άνοιγμα εισαγωγικών. Μα θα μιλήσω. Τώρα που ως πολίτης απολαμβάνω πλήρη δικαιώματα. Αυτά διακήρυσω στους καδμίους όλους. Όποιος από όλους σας γνωρίζει ποιος σκότωσε τον Λάιο του Λαβδάκου, να μου το φανερώσει, τον προτρέπω. Αν όμως φοβάται να καταγγείλει τον εαυτό του και απ' της ψυχής του το βυθό, την ενοχή να ελευθερώσει, τον βεβαιώνω πως δεν θα πάθει κανένα κακό. Μ' ασφάλεια θα φτάσει στα σύνορα της χώρας. Αν πάλι ξέρει πως άλλος είναι, κάποιος πολίτης ή κάποιος ξένος, ο αυτουργός, ας μην το κρύβει ο Πόντας. Χάρη θα του χρωστώ και θα τον ανταμείψω. Αν όμως σιωπήσετε, κι αν κάποιος για χάρη φίλου, είτε για να καλύψει τον εαυτό του, αψηφίσει το λόγο μου, ακούστε τι θα πράξω. Απαγορεύω αυτόν τον άνθρωπο, όποιος και να είναι, στην επικράτεια που κυβερνώ, στα σπίτια να τον δέχονται φιλόξενα, να τον συναναστρέφονται, να του μιλούν, μαζί του να προσεύχονται. Απαγορεύω να του δίνουν πρόσφορα και αγίασμα, μαζί του στους βωμούς να θυσιάζουν. Οι πάντες από τα σπίτια να τον διώχνουν, γιατί αυτός το μίασμα στην πόλη μέσα σπέρνει, όπως πριν λίγο λάλησε το πυθικό μανδύο του Θεού. Καταργέμαι το δράστη, είτε ξέφυγε μόνος του, είτε με άλλους μαζί. Τέλος συκτρό να βρει του βίου. Κλείσιμο εισαγωγικών. Καταργέται δηλαδή τον εαυτό του. Εκείνο που έχει σημασία εδώ είναι το εξής, ότι οι Αθηναίοι δεν βρίσκονται μπροστά σε ένα μυστήριο. Δεν έχουν τη δική μας σημερινή θέση ως θεατή, που περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει παρακάτω στα έργα. Οι Αθηναίοι ξέρουν τον μύθο του Ειδίποδα. Αυτό όλο που ακούνε λειτουργεί ως τραγική ειρωνία. Ξέρουν ότι ο Ειδίποδας έχει σκοτώσει τον πατέρα του. Ξέρουν ότι ο Ειδίποδας κοιμάται με τη μάνα του από τον μύθο. Εκείνο που δεν ξέρουν οι Αθηναίοι είναι πώς θα επεξεργαστεί εκείνο το θηρίο που λέγεται Σοφοκλής, αυτά τα πράγματα δραματικά. Πώς θα φτιάξει τον μύθο και πώς θα αποκαλυφθούν τα πράγματα. Όλοι όμως ξέρουν τον μύθο του Ειδίποδα. Είναι ένα κοινό παραμύθι που έρχεται από τους γονείς, που έρχεται από το παρελθόν. Τίποτα δεν ήταν κρυφό. Αυτό σημαίνει όχι λαϊκίστικο, αλλά λαϊκό θέατρο. Ήταν κοινόχρηστος ο μύθος, κυκλοφορούσε. Για να καταλάβετε τι εννοώ, υπήρχε ένας συγγραφέας ο οποίος έγραφε δικούς του πρωτότυπους μύθους. Δεν σώθηκε τίποτα, δεν πέρασε, δεν έμεινε τίποτα. Ο κόσμος ήθελε πάνω σε αυτά που ήξερε, να δει πόσο ποιητής θα τα επεξεργαστεί και θα τα λύσει. Έτσι μπορούμε να έχουμε ηλέκτρα στον Εσχύλο, ηλέκτρα στο Σοφοκλή και 2 ηλέκτρες στον Ευρυπίδη. Τελείως διαφορετικές, αλλά ίδιες ηλέκτρες με την ίδια μοίρα, όπως και με τους τόσους Ορέστηδες. Αυτό είναι το μεγαλείο της εποχής, ότι καταφέρνουν να φορτίσουν τον κοινό μύθο που οι Αθηναίοι τον ξέρουν από την κούνια τους, από την γιαγιά τους. Και μετά,
αυτό καλούνται να βραβεύσουν τη διαχείριση του μύθου από τον κάθε ποιητή. Υπάρχει στους καταλόγους των Εσχύλιων έργων και η δίποδας του Εσχύλου, ο οποίος όμως δεν σώθηκε. Έχουμε όμως τον Ιδίποδα Επικολωνό του Σοφοκλή και τον Ιδίποδα στις Φήνησες του Ευρυπίδη. Εκεί συνέβη κάτι συνταρακτικό και ομολογώ ότι είναι κάτι που το προσέφερε η ταπεινότητά μου στη φιλολογία. Όταν το έγραψα, πήρα γράμματα από καθηγητές πως κανένας αυτό δεν το είχε πάρει χαμπάρι ως τώρα. Δηλαδή, δεν είχαμε προσέξει ότι στις Φήνησες του Ευρυπίδη η Ιωκάστη ζει. Τον έχει τον τυφλό στο υπόγειο μέσα, τον θρέφει μες στο σπίτι σαν καταραμένο κτλ. Και η ίδια ζει και βιώνει αυτήν την ιστορία. Δηλαδή έχει κοιμηθεί με τον γιο της και ζει και παλεύει για τα δύο παιδιά της. Δεν αυτοκτόνησε στην αντίληψη του Ευρυπίδη. Φτιάχνει μια άλλη εκδοχή του μύθου και είναι τολμηρό αυτό. Δεν αυτοκτόνησε από την ντροπή της. Τώρα πια την έχει ξεπεράσει την ντροπή της. Φροντίζει τα παιδιά της να μην αλληλοσκοτωθούν από την κατάρα του πατέρα τους. Κεφάλαιο Hegel. Αυτά τα μεγάλα κείμενα είναι ανεξάντλητα. Γι' αυτό και τροφοδότησαν όχι μονάχα την ποίηση, όχι μονάχα την θεατρολογία, όχι μονάχα τη μουσική, αλλά και την κοινωνιολογία, την ψυχολογία, την ψυχιατρική, την οικονομία. Δεν υπάρχει κανένας κλάδος από τους επιστημονικούς που πίσω του να μην βρίσκεται ένα πρόβλημα που να μην αναφύεται μέσα από αυτά τα κείμενα. Ο μεγάλος Ευρωπαίος φιλόσοφος, ο Hegel, είχε γράψει στο τέλος του βιβλίου του την φιλοσοφία της ιστορίας του. Μάλιστα δεν πρόλαβε να την τελειώσει. Πέθανε κατά τη διάρκεια παραδόσεως των μαθημάτων του. Έχουν εκδώσει το βιβλίο του οι μαθητές του, από σημειώσεις που κρατούσαν. Αυτός ο άνθρωπος ξεκινά ουσιαστικά με την Αντιγόνη. Αυτό είναι το αναρκτήριο μάθημά του. Στηρίζει όλη τη φιλοσοφία της ιστορίας, όχι την ιστορία της φιλοσοφίας. Ιστορία της φιλοσοφίας σημαίνει η ιστορία των φιλοσοφικών θεωριών. Φιλοσοφία της ιστορίας σημαίνει να στοχαστούμε πάνω στο τι σημαίνει ιστορία, τι σημαίνει πράττω, τι σημαίνει κάνω πόλεμο, γιατί κάνω πόλεμο. Όλα όσα είναι αποτέλεσμα της συμβίωσης των ανθρώπων. Ξεκινά ο Hegel με το χωρικό της Αντιγόνης. Πολλά τα δεινά, κουδέν ανθρώπου δεινότερον πέλη. Δηλαδή, πολλά είναι αυτά που προκαλούν το δέος. Το μεγαλύτερο δέος το προκαλεί ο άνθρωπος. Μεγαλύτερο δέος από ό,τι προκαλεί ο σεισμός, ο καρκίνος, το AIDS. Αναφέρω μερικά που τώρα μας προκαλούν δέος. Αυτά που δεν ξέρουμε τα αίτια τους. Τα άλλα, αυτά που ξέρεις την αιτία, προκαλούν φόβο. Ο άνθρωπος προκαλεί δέος. Δεν ξέρεις πώς θα αντιδράσει. Πότε θα αντιδράσει, γιατί θα αντιδράσει, δρά κάθε φορά απροσδόκητα. Έτσι προσπαθεί να ερμηνεύσει την ιστορία ο Hegel και αυτά είναι τα μεγάλα πράγματα που απορρέουν από αυτές τις μεγάλες θεατρικές, παύλα, ποιητικές συνθέσεις που ουσιαστικά εκμεταλλεύονται τον κοινόχρηστο μύθο της εποχής για να πούνε πράγματα της πολιτικής, της κοινωνικής και της ηθικής πραγματικότητας της εποχής. Στον Περικλή κάνει κριτική ο Σοφοκλής, όχι κατάκριση. Κριτική του βίου του και του πολιτικού του εγχειρήματος που δεν είναι πάντα πετυχημένο. Το βλέπουμε στον τρόπο με τον οποίο αντιδρά στη σύγκρουσή του με τον Τιρεσία.
Κάποια στιγμή φωνάζει τον Τιρεσία να του πει τα αίτια αυτού του λοιμού. Ο Τιρεσίας του λέει «Δεν μπορώ να σου μιλήσω». Δηλαδή, ο Τιρεσίας, επιτρέψτε μου να το πω και δεν το θεωρώ θετικό, τον προστατεύει. Ξέρει ο Τιρεσίας ως Μάντης ποιος είναι η αιτία του κακού και λέει «Δεν μπορώ να σου μιλήσω». Ο Περικλής το παίρνει αυτό ως άρνηση και δεν μένει εκεί. Φτιάχνει μια ολόκληρη θεωρία περί συνωμοσίας, ότι ο Τιρεσίας μαζί με τον Κρέοντα συνεργάζονται για να τον ανατρέψουν. Επιτίθεται στον Τιρεσία λέγοντας ότι είναι φαύλος, ότι είναι φιλοχρήματος και του λέει και κάτι, το οποίο είναι βεβαίως σωστό. «Εσύ τόσα χρόνια εδώ πέρα, γιατί δεν έλυνες το ένιγμα? Τόσα χρόνια εδώ πέρα ως ιερέας που ήξερες τα άρρητα και τα απόρριτα, γιατί δεν το έλυσες?» Γίνεται αυτή η σύγκρουση και τελικώς ο Τιρεσίας του λέει «Εσύ φταίς για όλα». Φυσικά δεν τον πιστεύει, νομίζει ότι τον συκοφαντεί, ώσπου μαζεύονται πληροφορίες από εκεί και πέρα και μαθαίνει στην αρχή τη μισή αλήθεια, ότι σκότωσε τον βασιλιά. Δεν ξέρει όμως ότι είναι πατέρας του. Ξέρει όμως ότι σκότωσε το βασιλιά της χώρας. Είναι ευθύνη αυτό, αλλά άλλο να ξέρεις ότι σκότωσε τον πατέρα σου. Εκείνη που το αντιλαμβάνεται πρώτη είναι η Ιωκάστη. Το πιάνει στον αέρα και εκεί έρχεται και το μεγάλο πρόβλημα, το οποίο τροφοδότησε και τη φρεουδική θεωρία. Του λέει «Τι σε βασανίζει?» και της λέει «Ένας χρησμός που μου είπε ότι θα παντρευτώ την μάνα μου και θα σκοτώσω τον πατέρα μου. Γι' αυτό έφυγα από την Κόρινθο». Και από αυτό το αδιανόητο που του είπε, φτιάχνει ο Φρόιντ τη θεωρία του. Του λέει «Η δίποδα δεν υπάρχει ούτε ένα παιδί που να μην έχει δει στο όνειρό του ότι κοιμάται με τη μάνα του και όλα τα κορίτσια με τον μπαμπά τους. Ουσιαστικά αυτό είναι το σύνδρομο της Ηλέκτρας». Βεβαίως, όπως έχω πει κι άλλες φορές, ο Φρόιντ ήξερε τον Σοφοκλή. Ο Σοφοκλής δεν ήξερε τον Φρόιντ. Θέλω να πω, μη φορτώσουμε στον Σοφοκλή ψυχαναλυτικές θεωρίες. Ο Σοφοκλής λέει πράγματα κοινόχρηστα συχνά. Ο άλλος τα επεξεργάστηκε ως ένας πολύ μεγάλος ορθολογιστής γιατρός. Ο Ειδίποδας το παίρνει αυτό ως άρνηση και δεν μένει εκεί. Κεφάλαιο Κρέοντας. Έχουμε λοιπόν μια μεγάλη σύγκρουση, η οποία επικεντρώνεται στο ιερατείο, γιατί έρχεται βεβαίως η αμφισβήτηση του Κρέοντα. Ο Κρέοντας είναι μια εκπληκτική φυσιογνωμία γενικότερα στο αρχαίο δράμα. Δεν είναι η πρώτη που εμφανίζεται. Ο Κρέοντας είναι και ο αντίπαλος της Αντιγόνης. Άλλος Κρέοντας όμως, με άλλη συμπεριφορά. Κρέοντας υπάρχει και στη Μίδια και είναι βασιλιάς της Κορίνθου. Εδώ υπάρχει ένας Κρέοντας αδελφός της Ιωκάστης. Αφήνει να εννοηθεί μέσα στο κείμενο ο Σεφοκλής, επειδή είναι η εποχή που ξέρουμε για τα ήθη των ανθρώπων, ότι μεταξύ Ειδίποδα και Κρέοντα υπήρχε ένα φιλέτερο αίσθημα, ας το πω, μέχρι εκεί. Η παρέα δηλαδή που κάνουν οι έφηβοι και φτάνει ακόμα και σε μια ερωτική διάθεση. Είναι μια άλλη εποχή που δεν καταλαβαίνουμε εμείς σήμερα. Όταν λέω φιλέτερος, δεν σημαίνει αυτό απαραίτητα σεξουαλική σχέση, σε καμία περίπτωση. Οι γυναίκες είναι σπίτι, δεν υπάρχουν στην αγορά, δεν υπάρχουν πουθενά άλλου. Ακόμη και οι λυσιστράτοι, από άντρες παίζεται, σε αντρικό ακροατήριο. Ήταν χειρότερα και από Φερετζέ για τη γυναικεία παρουσία στην Αθήνα. Η δόξα της γυναίκας είναι ότι οι τραγωδίες είναι γεμάτες από σπουδαίες γυναικείες προσωπικότητες. Οι γυναίκες είναι κλεισμένες μέσα και θριαμβεύουν στη σκηνή. Οι Ηλέκτρες, οι Αντιγόνες, οι Ιωκάστες,
οι διανύρες, οι κλιτεμνίστρες, χωρίς να υπάρχουν οι γυναίκες ηθοποιοί. Πρόκειται για μια εποχή σημαντική και το πρόβλημα είναι η ευθύνη του ηγέτη. Ένας περιπλανόμενος που λύνει ένα ένιγμα που πέφτει σε μια παγίδα των θεών που τυφλώνεται για να δει. Όταν τυφλώνεται βλέπει την αλήθεια. Υπάρχουν πάρα πολλοί τραγωδοί ανάμεσα τους και ο Σοφοκλής που λένε πως αυτά γίνονται προς παραδειγματισμό. Κοιτάτε τι μπορεί να σας περιμένει. Κοίτα τι συνέβη στον Αγαμέμνονα. Κοίτα τι συνέβη στον Κρέοντα. Κοίτα τι συνέβη στον Ιδίποδα. Ερχόντουσαν να επέμβουν στην ιστορία οι θεοί, να δημιουργήσουν τέτοιου είδους αδιέξοδα, ώστε να διδάξουν τους ανθρώπους να αποφεύγουν τα ανάλογα. Τραβηγμένη θεωρία, όπως νομίζετε. Πάντως οι θεοί επεμβαίνουν στα ανθρώπινα πράγματα και πολλές φορές διχασμένοι. Αν δείτε, στον Ιππόλυτο του Ευρυπίδη, στην αρχή βγαίνει η Αφροδίτη και λέει «Θα του αλλάξω τα φώτα αυτού του νεαρού που δεν κοιμάται με γυναίκα και είναι καταδικασμένος να πεθάνει αφού δεν κοιμάται με γυναίκα». Και έρχεται στο τέλος και τον βραβεύει, τον θεοποιεί, τον κάνει η Άγιό της, η Παρθένος Άρτεμη. Δύο θεές σε αντίπαλη θέση ηθικά. Η μία ξεκινάει και η άλλη κλείνει την τραγωδία. Είναι μια δύσκολη εποχή. Δύσκολο να μπορέσει κανείς να κυβερνήσει. Να κυβερνήσει το μυαλό του. Να ξέρει σε ποιον θα είναι ευχάριστος και σε ποιον δυσάρεστος. Πώς θα ισορροπήσει. Γι' αυτό ψάχνανε οι αρχαίοι να βρουν το δίκαιο. Η λέξη δίκαιος και το ουσιαστικό δίκη στα αρχαία ελληνικά σημαίνει ισορροπία. Γι' αυτό και την δικαιοσύνη την απεικόνιζαν με ζυγό, με ζυγαριά. Κεφάλαιο «Η πολιτική κριτική του Σοφοκλή». Έχουμε να κάνουμε με πρόβλημα πολιτικό. Πίσω από τα πράγματα είναι ο Περικλής. Όχι ο Περικλής ως πρόσωπο, αλλά ως εξουσιαστικό σημείο αναφοράς. Δεν κάνει κριτική στον άνθρωπο, αλλά για την παρουσία του ηγεμόνα μέσα στην πόλη και την ευθύνη του απέναντι στα γεγονότα. Σε ποιον λογοδοτεί. Και φυσικά βρίσκεται σε μια ακραία κατάσταση ο Ιδίποδας. Έσωσε μια πόλη και ταυτόχρονα είναι ένας μεγάλος ένοχος. Αυτό μπορεί να δει ο καθένας, ότι υπόκειται σε κάθε μεγάλο ηγέτη. Θυμηθείτε, χωρίς να κάνω συγκρίσεις, τι υποσχέθηκε ο Τσόρτσιλ όταν άρχισαν οι βομβαρδισμοί του Λονδίνου. Είπε «Σας υπόσχομαι δάκρυα και αίμα. Αντέξτε». Δεν είπε «Θα τα βγάλουμε πέρα, θα συνοηθούμε», όπως έκαναν οι προηγούμενοι. Ο Τσάμπερλεϊν συνομιλούσε με τον Χίτλερ και του την έφερε ο Χίτλερ. Το θέμα λοιπόν είναι ο ηγέτης. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα στην αρχαία Αθήνα. Με αυτό ασχολείται και ο Θουκυδίδης και η μεγάλη ιστορική της εποχής. Μέσα στον Πελοποννησιακό πόλεμο γίνονται οι χειρότερες ακρεότητες που συνέβησαν ποτέ. Τόσο που ο Θουκυδίδης διδάσκεται σήμερα στα μεγάλα πανεπιστήμια. Αλλά και ως κύριο μάθημα στην Ακαδημία Πολέμου της Ουάσιγκτον. Ως μάθημα κύριο ο τρόπος διαχείρισης ουσιαστικά ενός πολέμου. Όχι θετικά ή αρνητικά, αλλά κριτικά για το πώς το διαχειρίστηκαν οι Πελοποννήσιοι, πώς οι Αθηναίοι, πού κάνανε λάθη, πού δεν κάνανε, πού κάνανε εγκλήματα. Η δημοκρατία της Αθήνας έκανε το μεγαλύτερο έγκλημα που έγινε ποτέ. Καταστρέψανε ολόκληρο νησί, γιατί είπαν οι άνθρωποι πως δεν θέλουμε, βρε παιδιά, να πολεμάμε άλλο. Δεν έχουμε τίποτα με τους Σπαρτιάτες. Είμαστε σύμμαχοι με τους Αθηναίους, αλλά δεν θέλουμε να πολεμάμε. Θέλουμε να είμαστε σπίτια μας. Και επενέβησαν οι Αθηναίοι, τους πολιόρκησαν. Δημοκρατικό ήταν το καθεστώς του νησιού. Δεν ήταν αντιδραστικό ή συντηρητικό. Όταν κατέλαβαν το νησί,
τη Λίμνο, έσφαξαν όλους τους άρενες από έφηβους και άνω στο γόνατο και τις γυναίκες και τα παιδιά κάτω των 18 τα πούλησαν ως δούλους. Λέει ο Θουκυδίδης, έτσι ώστε η νήσος ήταν ακατοίκητος για πολλά χρόνια. Αυτό το έκανε η δημοκρατία και γι' αυτό κατέρευσε. Σε λίγο κατέρευσε. Ξεκίνησε με τα μεγαρικά και τέλειωσε με αυτές όλες τις ακρότητες. Αυτές οι εσωτερικές αντιφάσεις, το σκουλίκι της έλλειψης αρχών, έφαγε τη δημοκρατία. Αυτό υπάρχει στο έργο. Αυτός είναι ο Ειδίποδας, ο άνθρωπος που ουσιαστικά εκπροσωπεί τον ορθολογισμό του 5ου αιώνα. Ένας άνθρωπος λογικός, ο οποίος λύνει τα πράγματα χωρίς τη βοήθεια του Τηρεσία, της θρησκείας ή των δογμάτων. Με τη λογική του και με τις πολιτικές του αποφάσεις τα λύνει, αλλά είναι και παγιδευμένος. Το ερώτημα του Σοφοκλή είναι, είμαστε όλοι από παντού παγιδευμένοι? Μπορούμε να ξεφύγουμε από κάποια πράγματα? Θα έρθει αργότερα ο Φρόιντ και θα μας πει όχι, γιατί υπάρχουν και τα υποσυνείδητα. Υπάρχουν μέσα μας όλα αυτά τα στρώματα που δεν ελέγχουμε και τα οποία μπορούν να μας κατευθύνουν κάθε φορά και να κάνουμε κάτι και να λέμε πώς συνέβη αυτό. Ή λέμε για τον διπλανό μας πού τη βρήκε αυτήν την κακία, πού βρήκε αυτήν την δολοφονική διάθεση. Το υποσυνείδητο είναι ένας ολόκληρος κόσμος που τον κουβαλάμε χωρίς να τον ελέγχουμε. Αυτό για πρώτη φορά εμφανίστηκε στον Ειδίποδα. Γιατί κυβερνά μια ολόκληρη χώρα, μια χώρα που κοιμάται ήσυχη και ονειρεύεται τον ηγέτη της. Το λέει και το χωρικό. Είναι ο εραστής μας, ο εραστής της πόλης. Έτσι τον σκέφτονται, όχι με την έννοια του κρεβατιού. Λατρεύει όλη η πόλη τον ηγέτη της, τους έσωσε. Και πίσω από όλο αυτό, αυτός είναι παγιδευμένος ήδη. Έχουμε να κάνουμε με ένα πολύ μεγάλο κείμενο και γι' αυτό δεν τελειώνει ποτέ αυτό το έργο. Πάντα βρίσκουμε πράγματα μέσα του που μας αφορούν, όχι μόνο προσωπικά, αλλά και ως κοινωνία, ως πολιτεία, ως θεσμοί. Ο Ειδίποδας, για να το πούμε συμβολικά, ήταν τόσο πολύ ανοιχτομάτης, ώστε δεν έβλεπε και είδε μονάχα όταν τυφλώθηκε.